Σκοπός είναι οι δράσεις διατήρησης της φύσης να συνδεθούν με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ώστε η ανάδειξη της απαράμιλης φυσικής ομορφιάς της περιοχής να συνδεθεί με την ιστορία και τα δύο αυτά άρρηκτα δεμένα στοιχεία της τοπικής κληρονομιάς να ενισχύσουν περαιτέρω την μοναδική φυσιογνωμία της. Έτσι, αποφασίστηκε για φέτος όσα πουλιά απελευθερώνονται στην περιοχή να λαμβάνουν ονόματα προσώπων από γνωστά ή άγνωστα για το ευρύ κοινό ιστορικά πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα της Επανάστασης, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των πολιτών. Τρία πουλιά απελευθερώθηκαν με επιτυχία. Είχαν φιλοξενηθεί για 7 μήνες σε ειδικό κλωβό εγκληματισμού που διαχειρίζεται ο φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ωραίων στον Αράκινθο. Τα ονόματα των τριών πρώτων πουλιών που απελευθερώθηκαν είναι Μάρκος προς τιμή του Μάρκου Μπότσαρη, Βίρον προς τιμή του Λόρδου Βίρονα και Αθανάσιος προς τιμή του Αθανάσιου Ραζικότσικα. Τιμώντας την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, καθώς και την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, η οποία ταυτίστηκε περισσότερο από κάθε άλλη με την απελευθέρωση της χώρας, συνεχίζονται οι δράσεις του φορέα διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου σχετικά με την διάσωση των γηπών της Τολοκαρνανίας από βέβαιο αποδεκατισμό. Οι δράσεις αυτές έχουν να κάνουν κυρίως μεταξύ άλλων με την απελευθέρωση τριών γηπών, δράσεις οι οποίες τελούν από την έγκριση και την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος καθώς επίσης και του Δασαρχείου Μεσολογγίου. Τα πουλιά αυτά απελευθερώθηκαν με επιτυχία την προηγούμενη Κυριακή στις 24 Ιανουαρίου στην περιοχή του Αρακίνθου, τα οποία αυτά είχαν φιλοξενηθεί επί 7 μήνες σε ειδικό κλωβό εγκληματισμού που διαχειρίζεται ο φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και στα οποία πουλιά τοποθετήθηκαν ειδικά υλικά μαρκαρίσματος, καθώς επίσης πομπή δορυφορικής παρακολούθησης. Αυτό έχει ως σκοπό, μέσα από τη δορυφορική παρακολούθηση, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους επιστήμονες και τις υπηρεσίες για ταχεία ανίχνευση και αντίδραση σε προβλήματα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μαστίζει ακόμη περισσότερο τη χώρα, που δεν είναι άλλο από την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Οπότε σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και θα συνεχίζουμε να προσπαθούμε προκειμένου να ενδυναμώσουμε αυτόν τον πληθυσμό και να το φτάσουμε στα επίπεδα που αξίζει να είναι αυτό το σπάνιο είδος.